Βεβαίως, βρήκαμε βιντεάκι στο Facebook. Ελαφρύ το λουλούδι πρώτο σκεπάσει για αυτό. Όταν τραγουδάει. Ελαφρύ το λουλούδι πρώτο σκεπάσει. Μια το είπε. Κοιτάξτε εδώ. Έλα ρε παιδιά τώρα. Ωραίο θέαμα. Έλα ρε παιδιά. Να βάλω τον δυνατό το Βασίλη. Να τον ακούσουμε, να τον νιώσουμε. Δεν σταματάνε, παιδιά. Υπάρχει καψούρα. Παιδιά, δεν υπάρχει λόγος να στενοχωριόμαστε. Γιατί κοστίζει ένα ευρώ. Είναι στην Αθήνα το σπίτι. Ό,τι πάρει ένα ευρώ. Μάτα τι ηρωνίε πόσο κάνει. Δεν είναι ηρωνία, ένα ευρώ κάνει. Κοιτάξτε τι γίνεται. Ένα μπαρ να τα. Παιδιά, το σκεπάζε λίγο, έτσι. Εντάξει, παιδιά, ο κόσμο έχει καημού, έχει προβλήματα και ξεσπάσει τα μπουζούκια. Και εξάλλου αυτό είναι ο πιο φθηνό επιτάφιο που εγώ, εμένα δεν με ενοχλεί. Αισθητικά με ενοχλεί, αλλά πα στον καρά, ξέρει ότι είναι αγαπημένο, θα πετάξει λούδια. Οκ. Απλώ αυτά βλέπει τρόικα. Και σου λέει τι συντάξει, πάρτε 6% κάτω συντάξει. Έχω ανάγκη. Καλά, καλά. Σε να μπορ να το πιω. Το ξέρω το καινούργιο που κυκλοφορεί. Λέει δεν έχω γκόμενα για τη 14η Φλεβάρη. Ναι. Και λέει και εγώ δεν έχω σούβλα για την Τσικλοπέμπτη. Έλα, προχωράμε. Ωραία, κύριε. Ελάτε, κύριε Καβατζίκη. Δεν έχω σούβλα. Συγγνώμη, παιδιά, ναι, αλλάζω πάλι. Συγγνώμη, παιδιά, γελούσα λίγο με